Ο γραμματέας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλοκ. Κύριε Τσέλα, νέα πανελλαδική σύσκεψη σήμερα επιτάχυνται στα προβλήματα. Ποια είναι που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο? Τα προβλήματα που μας οδήγησαν μετά την απόφαση της γραμματείας της Πανελλαδικής να γίνει αυτή η μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη είναι το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι δυσβάστατο, είναι οι χαμηλές τιμές στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, που άμεσα μαζί με το κόστος παραγωγής δεν μας επιτρέπουν να καλλιεργήσουμε και την επόμενη χρονιά. Είναι η νέα ΚΑΠ που εφαρμόζεται και ακόμη δεν έχουμε μάθει πώς και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί. Και το μόνο σίγουρο που ξέρουμε είναι ότι θα χάσουμε χρήματα. Είναι ο ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι ένα βασικό και πάγιο αίτημα που έχουμε να αλλάξει αυτό το έκτρωμα του κανονισμού, το οποίο δεν αποζημιώνει ούτε στο 100% της ζημιάς, ούτε στο 100% της παραγωγής. Όταν παθαίνουμε ζημιά, τόσο συντροφικό και. Και φυτικό, ζωική και φυτική παραγωγή. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα μας βγάλανε σήμερα εδώ στη Νίκαια να κάνουμε την πανελλαδική σύσκεψη αγροτών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών από όλη τη χώρα και έχουν έρθει συνάδελφοι και όλοι μαζί να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα βία, την βία επίθεση που δεχόμαστε και μας εξωθούν σε έξοδο από τη δουλειά μας και σε έξοδο από τα χωριά μας για να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Ναι. Ποιες προτάσεις θα κάνεις στο τραπέζι, κύριε Τσελάκη, για βλόγκα, στρατηγική? Πάντα ο αγώνας καταρχήν είναι ετήσιο, δεν είναι χειμερινός, όπως λένε όλοι. Σίγουρα όλες οι προτάσεις είναι ανοιχτές. Όλοι μαζί θα αποφασίσουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για να κλιμακώσουμε τον αγώνα. Ούτως ή άλλως και τον Γενάρη είχε και στην Αγιά συλλαλητήριο και στην Καρδίτσα τον Δεκέμβρη και σε άλλες περιοχές οι αγρότες βγήκαν έξω. Πιστεύουμε ότι τώρα σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο θα οργανωθούμε καλύτερα και αυτός είναι ο σκοπός, έτσι ώστε να έχουμε μαζικότερη και πιο πιεστική διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα που έχουμε.